Και πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Είναι ο κύριος Βαγγέλης Ντάκουλας, ο πρόεδρος της Νόδε Πρέβεζας. Καλημέρα σας, κύριε Ντάκουλα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ που μας δίνετε συχνά το δικαίωμα να επικοινωνούμε με τους ακροατές του σταθμού. Τρέχουν εξελίξεις και νομίζω ότι οι πανελλαδικές εξελίξεις φυσικά και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία και η Νόδε Πρέβεζας έχει άποψη για το τι συμβαίνει. Νομίζω αυτό θα θέλαμε να ακούσουμε, από εκεί θέλουμε να ξεκινήσουμε. Για το πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις δηλαδή της κυβέρνησης, πώς τις βλέπετε εσείς και αν αισθάνεστε δικαιωμένοι που ακολουθούσατε άλλο δρόμο μέχρι τώρα και όχι αυτό που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω να ακολουθεί άλλο δρόμο. Απλώς πιστεύω ότι είναι περισσότερο κρυψίνους και κρυψίβουλοι όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Όταν θα δούμε το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων, όταν θα δούμε τι διαπραγματεύεται, όταν θα δούμε τι θα έρθει. Γιατί δεν υπάρχουν ψηφίσεις, δεν υπάρχουν νόμοι. Το μόνο που υπάρχει μέχρι στιγμής είναι τα προεδρικά διατάγματα τα οποία απεχθανόταν. Υπάρχουν χιλιάδες, όπου και δείτε στο Twitter τι έλεγαν πριν και τι λένε μετά για τα προεδρικά διατάγματα. Δεν έχω δει κάποιο νόμο συγκεκριμένο όσον αφορά την οικονομία. Δεν ξέρουμε τι διαπραγματεύονται. Από ό,τι φαίνεται όμως από αυτά που βγαίνουν, ακολουθούν μια παρόμοια τακτική με της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο που ο χρόνος που χάσαμε προεκλογικά και μετά τις εκλογές μέχρι σήμερα και μέχρι να κλείσει αυτή η διαπραγμάτευση μας έχει στοιχήσει πάρα πολύ ακριβά. Ενώ είμαστε έτοιμοι να βγούμε από το μνημόνιο τον Φεβρουάριο, δεν θα βγούμε από ό,τι φαίνεται. Πάμε για τρίτο μνημόνιο. Όλοι μιλάνε, ήδη το έχουν προσδιορίσει 30 με 40 δισεκατομμύρια. Τώρα, αν δεν είναι μνημόνιο και είναι συμφωνία ή κάτι άλλο, αν δεν είναι όπως με τους... Είναι θέμα ονόματος. Το θέμα είναι ότι θα υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο θα προσδιορίζει ότι θα πάρουμε κάποια συγκεκριμένα χρήματα και θα έχουμε κάποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Αυτό δεν ήταν το μνημόνιο. Δηλαδή, είχαμε δαιμονοποιήσει τι είναι μνημόνιο. Ένα έγγραφο το οποίο λέει θα κάνεις, για να κάνουμε εμείς αυτά, θα κάνεις εσύ αυτά. Τώρα, άμα θέλουμε να το αλλάξουμε, ας το πούμε και έγγραφο. Δηλαδή, θεωρείτε ότι στέκονται στην ονομασία των πραγμάτων, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να ξεσπαθώσει, να κάνει κάποια πράγματα επικοινωνιακά περισσότερο και τελικά επιστρέφει στην πεπατημένη. Δηλαδή, σε ό,τι έχει ακολουθηθεί μέχρι τώρα. Απλά επικοινωνιακά το αλλάζουν. Ως διαφορετικό. Στην επικοινωνία μπορώ να πω ότι είναι ο πιο πετυχημένος τομέας αυτής της κυβέρνησης. Μάλιστα. Ακόμα έχει. Θα επανέλθω στις παλιές δηλώσεις του Γλέζου ότι βαφτίζει με το κρέας ψάρι. Μέχρι και τα δικά του στελέχη τα έχει εκπλήξει. Πολύ δε περισσότερο εμάς. Το θέμα όμως δεν είναι η επικοινωνία. Το θέμα είναι ποια είναι η καθημερινότητα. Ερχόμουν τώρα στην Κρόκου. Έβλεπα ένα αριθμό να κλείνουν τα καταστήματα την προηγούμενη. Α, σήμερα έχουμε και επέτειο. 23. Εννοείται του δεν ήταν. Του δεν ήταν. 23 Απριλίου δεν είχε πει στο Καστελόριζο. Αυτή η πεπατημένη, μη πω ότι έχει αυξηθεί κιόλα. Κλειστά καταστήματα. Δηλαδή, εσεί τι βλέπετε διαφορετικό στην πόλη, τι βλέπετε διαφορετικό στην Ελλάδα, το οποίο δεν βλέπουμε εμεί. Τίποτε. Απλά θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ενδεχομένως ότι είναι αυτό το τρίμηνο μέχρι να αναλάβει η κυβέρνηση και να πατήσει τα πόδια της. Γνωρίζετε ότι διεθνώς το κρίσιμο διάστημα για να περάσει μια κυβέρνηση ό,τι καλό έχει, ό,τι έχει σχεδιάσει, ό,τι θέλει να επιτύχει μακροπρόθεσμα είναι οι 100 πρώτες μέρες. Τελείωσαν. Τελείωσε. Τώρα είμαστε στις 90, στις 89. Θεωρείτε ότι τελείωσε η περίοδος χάριτος δηλαδή της κυβέρνησης. Ότι έπρεπε να περάσουν ήδη τα. Θεωρείτε ότι ό,τι ήταν να περάσει δεν το έχει περάσει. Χθες και δεν θυμάμαι ποιος πολιτικός είπε ότι η κυβέρνηση δέσμευσε και τα τελευταία πολιτικά της αποθέματα. Με τα κεφαλαιακά αποθέματα, με τα ταμιακά αποθέματα των Δήμων. Και το τελευταίο της πολιτικό απόθεμα το έχει δεσμεύσει. Τελείωσε. Μάλιστα. Και μάλιστα το δέσμευσε. Ενώ οι Δήμοι μπορεί να πάρουν και 2,5% τόκο υποθετικά, η κυβέρνηση δεν παίρνει τόκους. Γι' αυτό το ζήτημα, πείτε μας λίγο για την δέσμευση των ταμιακών αποθεμάτων των περιφερειών. Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι δεν είμαι αρνητικός. Δηλαδή, όταν μια χώρα έχει πρόβλημα, το έχουν όλοι. Το έχουν οι πολίτες, το έχει ο Δήμος, το έχει η περιφέρεια. Το έχει το κράτος. Δεν μπορεί ο ένας, δηλαδή, αν βλέπουμε σε κάποιο σημείο ο ένας να κάνει σπατάλες, βλέπουμε ας πούμε ο Δήμος να κάνει σπατάλες, ενώ η περιφέρεια να μην είχε να κάνει κάτι, δεν θα λέγαμε αυτή είναι άνηση κατανομή χρημάτων. Ή μια κοινότητα. Το ίδιο γίνεται και με την κυβέρνηση. Εάν ξέραμε σαν λαός τι είναι αυτά τα αποθέματα. Δηλαδή, κάποια στιγμή να πει άλλο τι είναι αυτό το αποθέμα, τι λεφτά έχει αυτό ο Δήμος Πρέφτης.
Εδώ ξέρουμε και εσείς ξέρετε ότι δεν έχει 100 ευρώ, δεν έχει 200. Υπάρχουν προμηθευτές που είναι απλήρωτοι. Mm-hmm. Τι χρήματα είναι αυτά? Είναι χρήματα τα οποία υπάρχουν θεωρητικά στο Δήμο, mm-hmm. και περιμένουν να γίνει η διαδικασία στην περιφέρεια, να ολοκληρωθεί μια διαδικασία έτσι ώστε να αποδοθούν στους δικαιούχους. Mm-hmm. Οι ταξιτζίδες οι οποίοι κουβαλάνε, mm-hmm. και το κτέλ που κουβαλάνε παιδιά έχουν να πληρωθούν από τον Οκτώβριο, από τον Σεπτέμβριο, δεν ξέρω από πότε τι έχουν πάρει. Προχθές μου έλεγε ένας φίλος ταξιτζίδες, είμαστε έτοιμοι να σταματήσουμε τη μεταφορά. Μάλιστα. Δηλαδή αυτά τα λεφτά, αντί να πάνε στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει πετρέλαιο, mm-hmm. οι οποίοι έχουν βάλει εργασία, οι οποίοι φτιάχνουν το αυτοκίνητό τους, προφανώς βέρεσαι στον συνεργείο πλέον, γιατί συνεργείο. Μην νομίζω ότι θα έχουν παραβεί δουλειά, δεν μπορούν να τα πάρουν ή θα καθυστερήσουν ακόμα. Λοιπόν, με αυτά τα διαθέσιμα, θα έπρεπε να υπάρχει μια συνέντευξη. Ποια διαθέσιμα είναι αυτά τα οποία επήγει τους Δήμους, ή να υπήρχε μια συνέντευξη με τους Δήμους. Μήπως υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία με κάποιον τρόπο, έστω και να σπρώξουμε την κοινωνία, μπορείτε να μας διευκολύνετε, έτσι ώστε να μην πάμε στις διαπραγματεύσεις με την πλάτη στον τοίχο. Α, θεωρείτε λοιπόν ότι έπρεπε να γίνει, απλά έπρεπε πρώτα να υπάρξει συνεννόηση και να μην... Ναι, δηλαδή να δούμε τι είναι αυτά τα διαθέσιμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Άκουσα χθες ότι η πρέβεζα έχει 3,7 εκατομμύρια διαθέσιμα. Για να μην πιστεύει κανείς ότι ο Δήμος Πρέβεζος έχει καταθέσεις, το έχουν περισσέψει λεφτά, τα έχει βάλει στην τράπεζα ή από εδώ και από εκεί στο ταμείο 3,7 εκατομμύρια. Απλώς είναι χρήματα τα οποία περιμένει να τα δώσει. Αν κάποια χρήματα από αυτά τα 3,7 ο Δήμος είναι μακροπρόθεσμα, τα δώσει μακροπρόθεσμα ή θα μπορούσε να τα σπρώξει λίγο παραπίσω, 2, 3, 4 μήνες, θα συμφωνούσα να δοθούν έτσι ώστε να βοηθήσουμε τη χώρα. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε εντελώς αρνητικοί, mm-hmm. αλλά όταν το κάνει με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ναι, και θα το χαρακτηρίσει το πολιτικό bullying αυτό. Ναι. Ένα άρθρο που έχω αρχίσει να γράφω με αφορμή και την χθεσινή, είναι το πολιτικό bullying. Αυτή η κυβέρνηση αυτό κάνει. Είτε με την πρόεδρο της Βουλής, είτε με τα διαθέσιμα των Δήμων, είτε και με μια σειρά άλλες ενέργειες. Θα έπρεπε δηλαδή συνεννόηση, διάλογος. Το κράτος είμαστε εμείς, οι πολίτες, ο Δήμος, οι κοινότητες, η περιφέρεια, να βοηθήσει ο πολίτης το κράτος, εφόσον καταλάβει για ποιο λόγο το βοηθάει. Δηλαδή, έρχομαι και στα παίρνω επειδή έτσι θέλω. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση αυτή στοχευμένα λειτουργεί έτσι, ή είναι θέμα ότι το θέμα είναι ότι δεν έχουν κυβερνήσει ξανά και πρόκειται για, ας πούμε, εισαγωγικά ερασιτεχνισμό? Το δεν έχουν κυβερνήσει ξανά είναι ένα θέμα το οποίο αμφισβητείται. Ποιος δεν έχει κυβερνήσει ξανά? Το 70% των στριχών του ΠΑΣΟΚ που απαρτίζουν τώρα την κυβέρνηση? Δηλαδή όλοι οι γενικοί γραμματείς, όλοι οι υπουργοί, όλοι οι διορισμοί δεν είχαν ξανακυβερνήσει? Είχαν ξανακυβερνήσει. Δεύτερον, όταν ένα κόμμα είναι κόμμα εξουσίας και θέλει να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, φροντίζει να προετοιμάζεται. Εάν πιστεύει ότι θα μάθει στο κατσίδι το κεφάλι που λέει και παροιμία και αυτοί είμαστε εμείς, είναι κρίμα. Είναι κρίμα για αυτούς που ψήφισαν αυτή την κυβέρνηση, είναι κρίμα και για όλους τους υπόλοιπους που δεν την ψήφισαν και έχουν υποστεί αυτές τις συνέπειες. Τι σημαίνει δεν ήξερε? Δηλαδή, το έχετε ακούσει άλλο κράτος αυτό? Εντάξει, έκαναν και 5 βλακίες, παιδιά, αλλά δεν ήξεραν. Τι? Καφενείο, οι τάβλοι είναι και ξέχασαν, δεν ήταν το 5-3 και έπαιξαν 5-2. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά στο μεταναστευτικό, ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για αυτό, αν θέλετε. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο. Επειδή η κυβέρνηση το έχει και σαν σημαία πια. Ποια σημαία τώρα? Το κατάντησε με σημαία μου μια φούστα, μάλλον τη φούστα της Χρυσοδηλοπούλου. Εντάξει, για όνομα του Θεού. Στα οικονομικά, η Νέα Δημοκρατία ήξερε ότι πάνω κάτω θα είναι έτσι. Mm-hmm. Είχαμε βγάλει και σποτ. Μπορεί να ήταν λίγο πιο υπερβολικά, αλλά η λογική είναι η ίδια. Δεν πήραν τα λεφτά από το ATM, αλλά τα πήραν από τους Δήμους. Οικονομικά δεν έχει εκπλήξει καθόλου η πορεία που είχε μέχρι σημείωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δύο όμως θεωρώ ότι είναι τα μελανά του σημεία. Το ένα είναι το μεταναστευτικό, mm-hmm. και το ένα είναι τα θέματα παιδείας. Μάλιστα. Δηλαδή, για να το αναλύσουμε. Λοιπόν, στην οικονομία είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Όλες και οι προηγούμενες κυβέρνησεις και αυτή. Βρισκόμαστε σε μια διαπραγμάτευση. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτή η διαπραγμάτευση
αλλάζει και αυτό οφείλεται στον διαπραγματευτή. Άλλο είναι ο Ήπιος και περιμένει με τη συνεννόηση, άλλο είναι ο Τσαμπουκάς. Αυτό το δείχνει η πορεία. Αλλά ξέραμε ότι οι Ευρωπαίοι. Mm-hmm. Το ξέραμε από ίδια πείρα. Ξέραμε ποια είναι η συμπεριφορά των Ευρωπαίων απέναντι στις διαπραγματεύσεις που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, ο ελληνικός λαός την είχε ψηφίσει και πήγε να διαπραγματευτεί για τον ελληνικό λαό. Ξέραμε ποια θα είναι η αντιμετώπιση των Ευρωπαίων απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με εκπλήσει καθόλου η πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα μέχρι σήμερα. Βέβαια, με εκπλήσει, να το πω και αυτό, αν και θα γίνω κουραστικός, η επιλογή προσώπων όπως ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος ευτυχώς κατάλαβε νωρίς ότι είναι γραφικός, θυμάστε, έλεγα από την αρχή να φύγει. Mm-hmm. Να φύγει. Κατάλαβαν την αρχή είναι γραφικός, τον έχουν βάλει στο περιθώριο και απλώς υπάρχει και με την πρώτη ευκαιρία θα πάει, μάλλον να νοικιάζει τα σπίτια του στην Αίγινα μαζί με τη σύζυγο να κάνει το. Αφού έτσι και αλλιώς πηγαίνει. Όμως δεν υπήρχε καμία βιασύνη στα θέματα παιδείας. Mm-hmm. Γυρίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε πολιτικές του παρελθόντος, του 80, του 90. Δεν υπάρχει κάτι πρωτότυπο. Σε αυτά που κάνουν στην παιδεία δεν υπάρχει τίποτα πρωτότυπο. Βιάζονται να κάνουν κάποια πράγματα συράπτοντας αποφάσεις του παρελθόντος, μη έχοντας καμία ομοιογένεια. Να πούμε όσον αφορά στους ακροατές που μας ακούνε ότι για την παιδεία έχετε, είστε και αρμόδιες να συζητήσετε. Όχι, εκπαιδευτικός. Είμαι, εντάξει. Λόγω επαγγέλματος. Ναι, είμαι εκπαιδευτικός. Με έχουν εκπλήξει αυτά. Με έχει εκπλήξει το γεγονός ότι θέλουν να γυρίσουν οι αιώνιοι φοιτητές, mm-hmm. ότι θέλουν οι σύλλογοι καθηγητών. Όλοι έχουμε περάσει και εσείς ξέρετε τι γινότανε με τους συλλόγους των φοιτητών, mm-hmm. και να ψηφίζουν πάλι τους καθηγητές. Mm-hmm. Το ίδιο πάνε να κάνουν, το ίδιο ακριβώς πάνε να κάνουν και με τους διευθυντές σχολείων. Mm-hmm. Δηλαδή να ψηφίζουν οι καθηγητές ποιον θα έχουν διευθυντή. Mm-hmm. Ενώ γνωρίζουμε η διοίκηση είναι μια ξεχωριστή επιδεξιότητα. Δηλαδή θα πρέπει, είναι η κορυφή του σχολείου, είναι αυτός ο οποίος συντονίζει όλο το σχολείο. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση δείχνει μια απέχθεια στη διοίκηση, ενώ όλος ο κόσμος, αν δείτε λίγο τις μελέτες του ΟΑΣΑ ή τις προτάσεις, προκρίνουν να υπάρχουν οικονομικά μαθήματα ακόμα και στο δημοτικό. Mm-hmm. Οικονομικά με την έννοια της διοίκησης, του management, του marketing, της ηγεσίας. Εμείς οι Έλληνες το βγάλαμε φέτος και τις Πανελλήνιες, για να καταλάβετε, το νέο σύστημα. Mm-hmm. Δηλαδή το μάθημα της διοίκησης, αρχές του οργάνωσης και διοίκησης, δεν υπάρχει καν ούτε στις Πανελλήνιες. Να πάμε λίγο στην ερώτησή σας. Μεταναστευτικό, mm-hmm. παιδεία και εθνική ασφάλεια είναι θέματα τα οποία με έχουν εκπλήξει. Στο μεταναστευτικό είμαστε. Μπάτε σκύλοι, αλέστε και αλεστικά μη δώσετε. Ή μάλλον μπάτε σκύλοι, λιαστείτε, από ό,τι έλεγε. Λιάζονται, ξερώνονται. Δεν ξέρω. Και το περίεργο είναι ότι με αυτά τα ζητήματα με την εθνική ασφάλεια και τα σύνορα ασχολείται και ο κύριος Καμένος, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Κοιτάξτε, ο Υπουργός Ναυτιλίας είναι ο Δρίτσας, Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι η γυναίκα του. Mm-hmm. Και οι δύο γνωστοί για την πορεία του στην άκρα αριστερά, και οι δύο γνωστοί για τις ιδέες του μέχρι σήμερα στο μεταναστευτικό. Μα η δήλωση δεν ξέρω που πάνε. Mm-hmm. Δεν ξέρω που πάνε, δεν γνωρίζω, εξαιρώνται, λιάζονται. Είναι η δήλωση υπουργού. Οι καταλήψεις που έγιναν στα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Φτάσαμε 20 μέρες για να καταλάβουμε το αυτονόητο ότι το πανεπιστήμιο θα πρέπει να αποδοθεί στους νόμιμους διαχειριστές του, στους καθηγητές, στον πρίτανα και στους φοιτητές. Για όνομα του Θεού. Σας είπα, είναι τομείς οι οποίοι η κυβέρνηση πάσχει. Μάλιστα. Και μεγάλες αρνητικές εκπλήξεις για μένα. Οπότε έτσι ανακεφαλαιώνοντας, αυτό που βλέπετε είναι ότι αυτή η κυβέρνηση θα συνεχίσει με την πολιτική τη δική σας, έτσι κάνοντας μια συνολική εκτίμηση. Δεν βλέπετε εκλογές, δεν βλέπετε δημοψήφισμα, δεν βλέπετε κάτι άλλο από όλα αυτά που συζητούνται. Να μας φυλάξει ο Θεός από εκλογές και δημοψήφισμα. Mm-hmm. Και από δραγή. Όχι, εκλογές και δημοψήφισμα ίσον δραχμή, τελείωσε. Να τα λέμε στα ίσα. Mm-hmm. Εκλογές και δημοψήφισμα ίσον δραχμή. Το ναι στο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές και δημοψήφισμα θα είναι ναι στη δραχμή. Δηλαδή τι δημοψήφισμα να κάνουμε. Ναι, αν θα κουρέψει το μαλλί του πιο κοντά. Βέβαια το ένα δημοψήφισμα, εφόσον ο λαός αποφασίσει η μεγάλη πλειοψηφία ότι θα ήθελε κάποια άλλη πολιτική. Δεν θα είχε νομοποίηση, έτσι. Θυμάστε ότι πριν τις εκλογές, mm-hmm. Ότι έλεγαν ότι η Νέα Δημοκρατία με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν έχει κοινοβουλευτική νομιμοποίηση.
χρειάζεται τώρα να γίνει δημοψήφισμα. Δεν βλέπετε όσα έρευνε έχουν γίνει για την ευρώ ή δραχμή. 80-85% των Ελλήνων είναι ευρώ και οι υπόλοιποι δεν είναι δραχμή. Λένε θα δούμε, δεν ξέρω, δεν απαντώ, δραχμή. Ισχύει αυτό που λέω. Ναι, και θα πρέπει να εξηγήσουμε ποιον ωφελεί να πάμε στη δραχμή. Γιατί κάναμε τόσο κόπο, γιατί κάναμε τόσες θυσίες για να μπούμε στο ευρώ, γιατί κάναμε τόσες θυσίες για να μείνουμε στο ευρώ, και αν αυτά, αυτό που διακυβεύεται είναι το αύριο. Δηλαδή, θα βγούμε από το ευρώ. Mm-hmm. Θα πάμε στη δραχμή ή στην υποσχετική για να έχουμε στόχο τα επόμενα 50 χρόνια να ξαναμπούμε στο ευρώ. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, πάντως, και όλη αυτή την κατάσταση που περιγράφεται, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία αντιπολιτευτικά δεν ξέρω αν έχει βρει τα βήματά της. Τουλάχιστον. Παρουσιάζεται λίγο αδύναμη, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω εσείς αν το έκανε. Είπαμε 90 μέρες κυβέρνηση. Εσείς τι περιμένετε, τις εκλογές? Τι να κάνει, δηλαδή, σε ποιο πράγμα δεν αντιπολιτεύεται? Είχε κάποια εσωτερικά προβλήματα τα οποία προσπάθησε να τα λύσει. Εσωτερικά προβλήματα δεν. Εντάξει, τώρα τις παραφιλολογίες ή τις φιλοδοξίες του καθενός να τις ονομάσουμε εσωτερικά προβλήματα. Και σε ένα κανάλι, ένα στέλνει να. Όλοι θέλουν να γίνουν χαλίφες, κεντρικός παρουσιαστής ειδήσεων. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι έχει προβλήματα το κανάλι. Mm. Εντάξει, δηλαδή υπήρχαν πάντα, ακόμα και σε περίοδο που τις καλές εποχές, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μακροπρόθεσμα σκέφτονται πώς θα γίνουν οι διαδικασίες και θα γίνουν αλλαγές. Είναι φυσικό στη ζωή να περιμένει να γίνει αλλαγή. Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις και δημοσκοπικά, και αυτό που είπατε ότι και στις εκλογές να γινόταν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν πρώτο κόμμα και ενδεχομένως με αυτοδυναμία. Τουλάχιστον όπως δείχνουν τα δημοσκοπικά αποτελέσματα που έχουμε γενικότερα αυτή την περίοδο. Αυτό το έδειξαν τρεις μήνες μετά τις εκλογές. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για εκλογές. Τι, για να τις κερδίσει? Μα άμα ήταν έτσι, θα κάναμε εκλογές κάθε τρεις μήνες, κάθε έξι μήνες, κάθε εννιά μήνες. Μνημόσιμο είναι. Στις 40, στα τρία χρόνια. Οι εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε τετραετία. Ή αν πιστεύουμε ότι δεν είναι καλά κάθε τετραετία, να κάτσουμε συνταγματικά και να πούμε κάθε διετία, κάθε χρόνο. Σωστά. Δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να βρούμε μία λογική. Για ποιο λόγο κάνουμε εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια? Μήπως σε αυτόν τον κύκλο μπορεί μία κυβέρνηση να ολοκληρώσει τα σχέδιά της, και μήπως σε αυτόν τον χρόνο ο λαός θα πρέπει να δει τι γίνεται και να μην αλλάζει την άποψή του κάθε μέρα? Δηλαδή, αλλιώς θα ξυπνάμε κάθε πρωί, θα είχαμε μια ηλεκτρονική ψήφο, θα λέγαμε ποιον ψηφίζουμε σήμερα, αυτόν, κυβέρνηση αυτός. Μετά την άλλη μέρα δεν χρειάζονται και παραδόσεις και παραλαβές. Σας είπα ότι οι μόνοι που συζητάνε για εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, οι μόνοι που ξεκίνησαν δηλώσεις υποστήριξης της κυβέρνησης πριν ακόμα ορκιστεί η κυβέρνηση ήταν οι ΣΥΡΙΖΕΙ, και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αισθάνονται τόσο άβολα, αισθάνονται τόσο δύναμη. Δηλαδή, οι ίδιοι υποτιμούν τον εαυτό τους με αυτά που κάνουν. Δεν χρειάζεται αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας. Απλά η αδυναμία της αξιωματικής αντιπολίτευσης για μένα είναι το γεγονός ότι ζητάει συμμάχους, αναζητά συμμάχους για μέτωπο φιλευρωπαϊκό. Δηλαδή, θέλει και τον κύριο Βενιζέλο, θέλει και τον κύριο Θεοδωράκη. Για να φανεί πιο δυνατός προς τα έξω, δηλαδή μόνος του δεν φαίνεται να μπορεί να ακουστεί τόσο δυνατά όσο θέλει. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει μία σειρά από αποφάσεις σε μία γκάμα θεμάτων. Σε αυτό, σε κάθε θέμα θα πρέπει να βρεις τους υποστηρικτές οι οποίοι υπάρχουν από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή δεν έχουμε το αλάθητο, δεν είναι ό,τι λέμε θέσφατο. Θα πρέπει να το συζητήσουμε. Υπάρχουν και άλλα, και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν πράγματα που γίνονται καλά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ούτε τις προθέσεις τους μπορούμε να ακυρώσουμε. Οπότε θα πρέπει να. Όμως σε ένα βασικό κομμάτι, την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, η Νέα Δημοκρατία είναι σαφέστατη. Ο ιδρυτής μας προσπάθησε πριν το 70 να βάλει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Η Νέα Δημοκρατία έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλη αυτή την πορεία στην Ευρώπη την έχουμε στηρίξει. Μπορεί να έχουν γίνει και λάθη και από την Ευρώπη και από εμάς. Αλλά πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να αλλάξει αυτό το πλαίσιο. Σε αυτή την απόφαση θα ψάξουμε οποιονδήποτε σύμμαχο. Σύμμαχός μας είναι ο καθένας από το 84% του ελληνικού λαού που λέει ότι θέλουμε να μείνουμε στο ευρώ. Σύμμαχός μας είναι το 90% των Ελλήνων που θέλουν να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή σε κάθε θέμα
Θα πρέπει να δούμε τι να λέμε. Θα δίνουμε πιστοποιητικά κομματικής καθαρότητας. Α, εσύ εχθές είπες ότι δεν θέλεις το ευρώ, οπότε δεν σε θέλουμε σήμερα. Όχι. Νομίζω ότι το πρόβλημα του Έλληνα δεν είναι ότι δεν θέλει το ευρώ. Το πρόβλημα του Έλληνα είναι ότι δεν θέλει τον ένφια. Γι' αυτό και όπως είπε και ο κύριος Σαμαράς, ότι δεν χειριστήκαμε επικοινωνιακά σωστά τον ένφια, γι' αυτό χάσαμε τις εκλογές. Παράδειγμα. Κοιτάξτε, το... με τους φόρους, το ένφια είναι ένας φόρος. Η οικονομική θεωρία, οικονομολόγος μας λέει, δεν χρειάζεται οικονομική θεωρία, θυμηθείτε λίγο τους Αιγύπτιους, μας λέει ότι όταν ένα κράτος έχει ανάπτυξη, όταν μια κοινωνία έχει ανάπτυξη, η οικονομία είναι αναπτύσσεται, τότε το κράτος παίζει πυροσβεστικό ρόλο. Παίρνει φόρους ως μεγάλους, έτσι ώστε να μην υπάρχει υπερθέρμανση της οικονομίας και να έχει αυτό αποθεματικά. Οπότε δεν έχουμε μεγάλη καμπύλη, αλλά συμπιέζεται λίγο. Όμως όλα αυτά τα χρήματα τα οποία κρατάει το κράτος, όταν η οικονομία κάνει τη βουτιά, γιατί υπάρχουν οικονομικοί κύκλοι. Όταν η οικονομία κάνει τη φωτιά, το κράτος το ρίχνει στην οικονομία, έτσι ώστε να μην έχουμε μεγάλη πτώση, να εξομαλυνθεί αυτή η πτώση. Και είμαστε όσο πιο κοντά σε αυτή τη γραμμή την ανωδική. Εμείς, όταν το κράτος αναπτυσσόταν, από το 80 και μετά, δηλαδή και χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάστε τα πακέτα Ντελόρ, τα πακέτα Σαντέρ, τα μεγάλα ολοκληρωμένα προγράμματα και το τελευταίο το ΕΣΠΑ. Όταν αναπτυσσόμαστε, ναι, τι κάναμε, αντί το κράτος να κρατήσει κάποια χρήματα, έδινε. Έδινε και ποια χρήματα, τα δανεικά. Και τώρα που φτάσαμε στη Λούμπα. Αντί να έχει και το κράτος κάποια χρήματα να δώσει, παίρνει και άλλα χρήματα και μεγαλώνει αυτή τη λούμπα. Μάλιστα. Αυτό είναι απλό. Δηλαδή η οικονομική θεωρία, την κατάσταση του ελληνικού κράτους, την εξηγεί πάρα πολύ καλά. Ήταν μια λαθασμένη πολιτική για μια σειρά δεκαετιών, την οποία κάποια στιγμή έπρεπε να την πληρώσουμε. Ήρθε το πέρας του χρόνου. Δηλαδή χρωστάμε κάποια χρήματα. Υπάρχει κάποιο τρόπο να δώσουμε αυτά τα χρήματα. Πάμε στην δραχμή. Ωραία, πάμε στην δραχμή. Τι σημαίνει, τι θα γίνει? Δεν θα χρωστάμε τα χρήματα? Θα τα χρωστάμε. Και θα τα χρωστάμε πολλαπλάσια. Γιατί εμείς ευρώ θα εξακολουθήσουμε να χρωστάμε. Και άμα η ισοτιμία ευρώ-δραχμή σήμερα είναι 300 δραχμές, μεθαύριο που θα υποτιμηθεί θα είναι 600. Και δεν τους χρωστάμε πλέον. Θα συνεχίσουμε να τους χρωστάμε 300 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά σε δραχμές θα έχει πολλαπλασιαστεί. Θα είναι πολλαπλάσιο. Ναι. Θα είναι πολλαπλάσιο. Δηλαδή, τι θα προσφέρει η δραχμή? Ό,τι εισάγουμε και είναι βασικά πράγματα, ανταλλακτικά, φάρμακα, αυτοκίνητα, πρώτες ύλες, κρέας. Το 90% όμως χαρί σου εισαγωγής. Το 90% των. Καύσιμα. Το καύσιμα 100%. Εντάξει, ευτυχώς και είναι και μερικά ξύλα τώρα τελευταία. Καύσιμα εισαγωγής. Φάρμακα εισαγωγής. Αυτά θα φτάσουν στα ύψη. Δηλαδή τι θα κερδίσει ο ελληνικός λαός με αυτό το σενάριο? Να τυπώσουμε χρήμα δεν μπορούμε. Υπάρχουν δύο, κάθε κράτος έχει δύο ειδών πολιτικές όσον αφορά τα οικονομικά. Την νομισματική, δηλαδή να ελέγξει μέσω του χρήματος, να κόψει νέο χρήμα, να δημιουργεί πληθωρισμό, να δημιουργεί υποτιμήσεις, την οποία εμείς την έχουμε απεμπολέσει και την έχουμε δώσει σωστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη μου. Όλα τα κράτη δεν έχουν νομισματική πολιτική. Ούτε η Γερμανία μπορεί να κόψει ευρώ, ούτε η Ιταλία, ούτε εμείς. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την δημοσιονομική. Δηλαδή, να δούμε τα χρήματα τα οποία μαζεύουμε και τα χρήματα τα οποία ξοδεύουμε. Οπότε, το κράτος προσπαθεί, κύριε Τσαντή, να πάρει χρήματα, έστω και με τον έμφυα, γιατί αφού ήταν τόσο εύκολο, αφού αυτό το έμφυα ήταν τόσο επάρατο. Αφού. Εντάξει, όλοι πληρώσαμε έμφυα. Καταργήθηκε. Όχι. Θα καταργηθεί? Θα αλλάξει όνομα? Γιατί όταν το σενάριο που άκουσα εγώ για έμφυα πάνω από 20.000 με αυξημένους συντελεστές και τα ίδια χρήματα, δηλαδή όταν η Νέα Δημοκρατία πήρε από το έμφυα 2,6 δισεκατομμύρια. Κατάργηση μείωση του έμφυα θα σημαίνει ότι ο επόμενος στόχος θα είναι 2 δισεκατομμύρια, 1 δισεκατομμύριο. Άμα είναι 2,6 δισεκατομμύρια και απλώς αλλάζουν συντελεστές ή αλλάζει και λίγο το αφορολόγητο και έρθει στις 20.000, δεν είναι κατάργηση του έμφυα. Και ας συζητήσουμε σε κάτι άλλο. Δύο πράγματα. Ποια ευρωπαϊκή χώρα δυτική δεν έχει φόρο επί των ακινήτων, επί της περιουσίας? Καμία. Και δεύτερον, τι ήταν ο έμφυα, πού στόχευε ο έμφυα? Ο έμφυα ήταν ένας φόρος ο οποίος όταν θα εξομαλυνόταν η κατάσταση θα ήταν τακτικός φόρος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή θα ήταν αυτοδιοίκηση. Να διοικεί μόνη της, να παίρνει μόνη της φόρο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση. Ποια αυτοδιοίκηση? Η αυτοδιοίκηση που περιμένει του ΣΚΑΠ κάθε μήνα, η αυτοδιοίκηση της μειωμένης 60%, η αυτοδιοίκηση που περιμένει τη ΣΑΤΑ κάθε μήνα,
Η αυτοδιοίκηση περιμένει την ελιμοσύνη άμα τύχει κάποια φυσική καταστροφή ή κάτι άλλο. Ο έμφυα, δεν ξέρω αν η σύλληψή του ήταν σωστή. Η σύλληψή του σωστή ήταν, η εφαρμογή του δεν ξέρω αν ήταν σωστή. Έγιναν λάθη. Όμως όταν είσαι με την πλάτη στον τοίχο όπως και σήμερα κυβέρνηση, πιθανόν να κάνεις κάποια λάθη. Ο χρόνος θα σου δώσει το δικαίωμα να διορθώσει αυτά τα λάθη. Αν ήταν ένας πόρος ο οποίος θα κατευθυνόταν στην αυτοδιοίκηση και θα θέλανε μεγαλύτερη ανεξαρτησία, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει κάθε μέρα τι γίνεται στην πόλη μας. Mm-hmm. Δεν λέει κανείς φταίει ο Δήμαρχος. Λέμε τα παράπονα στον Δήμαρχο, πάμε στο Δημαρχείο. Δεν πάει κανείς στο Υπουργείο να δει τι γίνεται. Θα ήταν κατά τη γνώμη μου ένα θετικό βήμα στην απαγκύθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης από την κεντρική εξουσία. Αυτή τη στιγμή, σας είπα, και με την δέσμευση των ταμιακών αποθεμάτων, εμένα μου φαίνεται ότι τους δουλέψει σαν υποτελείς. Εγώ τα παίρνω και εσείς κόψτε το κεφάλι σας. Μάλιστα. Είστε σαφείς, κύριε Τάκουλα, νομίζω. Νομίζω είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση που κάναμε. Δεν ξέρω αν θέλετε και εσείς να προσθέσετε κάτι άλλο. Όχι, μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Σας είπα, εμείς έχουμε μια. Σαν ΟΔΕ Πρέβεζας, έχουμε μια λογική ποιος είναι ο ρόλος μας. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, αισθανόμαστε Πρεβεζάνοι. Πάντα πιστεύουμε ότι θα πρέπει να στηρίξουμε το καλό του τόπου. Πιστεύουμε δηλαδή ότι ακόμα και ο βουλευτής είναι βουλευτής Πρέβεζας. Δεν είναι βουλευτής. ΣΥΡΙΖΑ είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτα απ' όλα είναι βουλευτής Πρέβεζας. Ο λαός της Πρέβεζας τον έβγαλε. Σωστά. Θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματά μας, να δούμε πού υστερούμε, να δούμε μπορούμε να πάμε ένα βήμα μπροστά. Ένα πράγμα κάθε φορά. Είδα χθες, προχθές που έγινε και χάρηκα με την υπογραφή για το κάστρο του Αγίου Αντρέα. Γιατί μέχρι πρόσφατα και εκεί έλεγαν ας τα δούμε και τούτο και εκείνο. Εντάξει, εσείς μην περιμένετε αύριο το πρωί στο κάστρο του Αγίου Αντρέα να γίνει το κάστρο της Ρόδου και να τέτοιο. Υπογράφηκαν συμβόλαια πάντως. Υπογράφηκαν συμβόλαια. Από εδώ και πέρα η περιφέρεια το έχει στα χέρια της. Ήταν mm-hmm. πολύ καλή προσπάθεια και αξίζουν συγχαρητήρια. Mm-hmm. Και σε αυτό το τομέα, δηλαδή στον τομέα. Της διαχείρισης, πιστεύω ότι κάποια έργα που τρέχει η περιφέρεια πάνε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, από ό,τι έχω ενημερωθεί, και το έργο για την παράκαμψη της Πρέβεζας για να μπει και η Νικόπολη με σαν αρχαιολογικός χώρος, UNESCO και όλα αυτά, είναι πράγματα τα οποία πάνε πολύ καλά στην Πρέβεζα. Είναι πράγματα τα οποία θα φανούν την επόμενη 20 ετία. Αλλά η Πρέβεζα, τα παιδιά μας, εμείς δεν θα είμαστε αύριο εδώ. Κάθε Έλληνας, ειδικά εδώ οι υπηρώτες. Το έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, πόσους γονείς ξέρετε στην Ήπειρο το οποίο η πρώτη σκέψη είναι τι θα κάνουν τα παιδιά μου. Εγώ, όσους έχω φίλους, όσους έχω συναδέλφους, αυτό μου λένε. Mm-hmm. Δεν με νοιάζει για μένα. Καλά είμαι. Καλά είμαι. Έστω και με αυτά, καλά είμαι. Τα παιδιά μου τι θα κάνουν. Υπάρχει ανησυχία για το μέλλον, λέτε. Ακριβώς. Προετοιμάζετε σαν ΝΟΔΕ καμία εκδήλωση τώρα? Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία κάνει κάποιες, θα κάνει την εθνική συνδιάσκεψη, γι' αυτό θα γίνουν κάποιες συνδιασκέψεις. Από 2 μέχρι 5 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες, είναι η Ήπειρος. Κυρίως αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία συζήτηση, μία αναζήτηση για το οργανικό μας μοντέλο. Αν δηλαδή το μοντέλο μας σαν κόμμα. Mm-hmm. Και αυτή είναι η σειρά, και αυτή είναι η συμβολή της ΝΟΔΕ. Συμμετέχει σε αυτήν την πυραμίδα. Θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί και πώς. Εσωτερικής διαδικασίας. Εσωτερικής διαδικασίας. Δεν είναι μόνο εσωτερικής διαδικασίας. Κατά τη γνώμη μου, το ποια είναι μέλη ενός κόμματος, πώς συμμετέχουν αυτά τα μέλη, δεν έχει σημασία αν είναι νομαρχία και οργάνωση, ή αν είναι γραφείο, ή αν είναι οτιδήποτε. Δηλαδή το πώς συμμετέχει αυτή η οργάνωση, πόσες βαθμίδες υπάρχουν στην οργάνωση, πώς συμμετέχουν αυτές οι οργανώσεις, τι δικαιώματα έχουν. Δηλαδή ένας που είναι μέλος σε ένα κόμμα, τον έχουμε ευθυλίσει λίγο τον θεσμό του μέλους. Mm-hmm. Όποιος θέλει, είναι, δηλαδή όποιος είναι ένα μέλος θα πρέπει να έχει κάποια δικαιώματα και κάποιες υποχρεώσεις. Και θα πρέπει αυτοί που τον έχουν μέλος να σέβονται και τα δικαιώματά του, αλλά και να τον βάζουμε να ακολουθεί τις υποχρεώσεις. Mm-hmm. Ετοιμάζουμε μια εκδήλωση για πολύ αργότερα. Να σας την πω, ευκαιρία είναι το λαβράκι. Λοιπόν, η Πρέβεζα έχει πολύ καλούς βουλευτές. Στη Νέα Δημοκρατία αισθανόμαστε περήφανοι για όσους είχαμε βουλευτές. Mm-hmm. Κάποια στιγμή ψάχνοντας να κάνουμε μια παρουσίαση βιβλίου κάποιου άλλου βουλευτή, όχι Πρεβεζάνου, συνάντησα κάποια δυσκολία, οπότε σκέφτηκα να δω ποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι η Νέα Δημοκρατία στην Πρέβεζα
έχουν προσφέρει πάρα πολλά. Έχουν κάνει κάτι ξεχωριστό. Mm-hmm. Πολλούς είδα. Δηλαδή, για κάθε ένα βουλευτή θα μπορούσε να αφιερώσω μια εκπομπή. Όμως μου κέντρισε το ενδιαφέρον η προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Κονοφάγου. Mm-hmm. Ο οποίος ήταν σπουδαίος, ήταν καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ήταν μεταλλιολόγος και σπουδάστηκε στη Γαλλία, ήταν ποιητής, ήταν υπουργός βιομηχανίας και το ΙΓΜΕ και κάποιες άλλες, το ΙΔΕΠ και κάποιες άλλες εταιρείες που αυτός είχε ιδρύσει, δική του σκέψη ήταν και υπάρχουν μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Έχει κάνει τη βιομηχανική περιοχή στην Πρέβεζα. Οπότε βρισκόμαστε και σε επικοινωνία με το γιο του και με κάποιους άλλους, ψάχνουμε δηλαδή αρχεία της εποχής σε εφημερίδες, να κάνουμε μια εκδήλωση η οποία την προσδιορίζουμε γύρω στο φθινόπωρο. Mm-hmm. Να έχουμε έκθεση με υλικό, με ποιήματα, να μιλήσουν γνωστοί του, κάποιος ομιλητής, ο γιος του, ο οποίος είναι εξαίρετος επιστήμονας και ο κ. Κονοφάγος και τιμά την Πρέβεζα, και κάτι τέτοιο, δηλαδή να είπαμε πάνω απ' όλα η Πρέβεζα. Υπάρχει Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ένα σωρό πράγματα στα οποία ανήκουμε, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε. Και αυτό σκοπεύουμε να το έχουμε σαν κάποιο. Την έκθεση υλικού θα δούμε πώς θα την αξιοποιήσουμε. Είτε με κάποιο βιβλιαράκι, είτε με κάποιο εκτεταμένο άρθρο, είτε με πρακτικά σε ένα από τα βιβλία εδώ που βγάζει η βιβλιοθήκη, τα χρονικά της Πρέβεζα. Δηλαδή, σκοπός μας είναι δηλαδή, να αρχίσουμε να καταγράφουμε κομμάτια της Νέας Δημοκρατίας στην Πρέβεζα, που είναι κομμάτι της ιστορίας της Πρέβεζα και το κόμμα είναι κομμάτι του μέλλοντος της Πρέβεζα. Μάλιστα. Μάλιστα, πολύ ωραία κύριε Ντάκουλα. Να σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντάκουλα και αυτή τη συζήτηση.